κάτι φαίνεται πως αρχίζει να αλλάζει στο επίπεδο της σημειολογίας και των συμβολισμών τουλάχιστον στο στρατόπεδο του Παζιάννενα αφού από την αρχή του πρωταθλήματος η τύχη δεν ήταν με το μέρος της τοπικής ομάδας. Μετά την επιστροφή των Παντελάκη και Κόντε αντίστοιχα που ακολουθούν κανονικά και χωρίς προβλήματα της προπονήσεις, ο Θανάσης Στάικος είδε. Τον Κάρλε Σόρια να βγάζει σήμερα χωρί ενοχλήσει την προπόνηση, κάτι που σημαίνει ότι και ο Ισπανό ακραίο αμυντικό θα είναι στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο Σόρια έλειψε από την αναμέτρηση με τη Λαμία και από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο με την απουσία του να είναι εμφανή. Ελήψη αξιόπιστη εναλλακτική. Μόνο στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο η συμμετοχή του Μπακαδίμα ω αλλαγή κάλυψε κάπω το κενό του Ισπανού. Η επιστροφή του οποίου δίνει μια ακόμη λύση για τον προπονητή. Ο Παντελάκη προορίζεται για βασικό δίπλα στον Εραμόσπε και εκείνο που απομένει προ επίλυση είναι η αντικατάσταση των Καραχάλιου και Ριένστρα από τη μεσαία γραμμή. Αξίζει να σημειωθεί επίση ότι η επιστροφή του Πέδρο Κόντε είναι πιθανή στο παιχνίδι με την ομάδα του Αγρινίου. Πιθανότατα βέβαια ω αλλαγή και όχι από την αρχή, με τον Ισπανό να θέλει όσο τίποτε άλλο να παίξει για να βοηθήσει την ομάδα του, για την οποία επέστρεψε πέρυσι το καλοκαίρι. Οι δύο σοβαροί τραυματισμοί όμω και τι δύο χρονιέ τον άφησαν εκτό αγωνιστικών υποχρεώσεων. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό με την Παϊπας Γιάννενα να ακολουθεί την ίδια πολιτική με το παιχνίδι με τον Όφη, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενήλικους που θα συνοδεύουν στο γήπεδο ένα παιδί να αγοράζουν εισιτήριο στην τιμή των 5 ευρώ. Επίσης όμως και η τιμή του εισιτηρίου στη Μεγάλη Σκεπαστή είναι στα 10 ευρώ, όσο είναι και στη θύρα 9.